Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μεταξύ άλλων επιτέθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκαλώντας μας πειρατές της Μεσογείου, έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος. Δεν προκαλούμε κανέναν, αλλά δεν παραχωρούμε ούτε χιλιοστό από τα δικαιώματά μας. Αυτά που μας δίνει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι οι πειρατές του Αιγαίου. Οι πειρατές κρίνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ελλάδα δεν προκαλεί κανέναν και δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που δεν είναι πειρατές, όπως ξέρετε, σε βάθος αιώνων, είναι οι Έλληνες. Η Ελλάδα στηρίζεται πάντα στο διεθνές δίκαιο, στις αποφάσεις και οι πειρατές κρίνονται από τα Συμβούλια Ασφαλείας του ΟΕΕ. Όταν κατέχουν περιοχές στις οποίες εισβάλλουν παρανόμως. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, προστατεύει την εθνική της κυριαρχία, ζητά την συνύπαρξη όλων κάτω από κανόνες διεθνείς και αυτό θα πράξει και στο μέλλον. Δεν προκαλεί κανέναν, αλλά και παράλληλα δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό στα δικαιώματα τα οποία της δίνει το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες. Σε βραδιφλεγή βόμβα για τον προϋπολογισμό άνω των 8 δις ευρώ εξελίσσεται το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών μετά την ανατροπή που έφερε η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να μην ασκήσει έφεση στις πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους για τις περικοπές το 2011 και 2012. Η δημοσιονομική βόμβα αποτιμάται σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα σε ποσό πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλος έχει ανεβάσει το κόστος των αναδρομικών στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, προτρέποντας τους συνταξιούχους να μην κάνουν αγωγές αλλά αιτήσεις στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠ, ο κ. Πετρόπουλος είχε υποστηρίξει ότι το δημόσιο θα ασκήσει έφεση. Αυτά τα δεδομένα ήρθε να ανατρέψει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βάση την οποία δεν είναι σκόπιμες οι εφέσεις σε πρωτόδικες αποφάσεις, όταν αυτές είναι εναρμονισμένες με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε σε δύο συνταξιούχους της ΔΕΗ ποσό σχεδόν 3.400 ευρώ που είχαν περικοπεί με βάση τους νόμους 4051 και 4093 του 12, τους νόμους δηλαδή που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματικούς. Το δικαστήριο αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου ΙΚΑ ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ να καταβάλει στους δύο συνταξιούχους το ποσό των 3.386 ευρώ νομιμοτόκος 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα των περικοπών του 2012 κύριας επικουρικής και δώρων, τα ταμεία είναι πλέον υποχρεωμένα να συμμορφωθούν και να καταβάλουν τα ποσά που επιδικάστηκαν για το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2015, για το οποίο κατατέθηκε και η αγωγή. Οι δικαστικές αποφάσεις για την επιστροφή αναδρομικών σε συνταξιούχους δεν αλλάζουν τα δεδομένα για τα οποία το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει σαφώς τοποθετηθεί, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Πάντως, οι συνταξιούχοι ευελπιστούν ότι πράγματι δεν θα γίνουν οι περικοπές των συντάξεών τους, εν τούτης όμως αναγνωρίζουν ότι μπορεί άλλα να λέγονται, αλλά στην πραγματικότητα άλλα γίνονται, καθώς έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις για μη περικοπή των συντάξεων, αλλά υπάρχει στην κυριολεξία πόλεμος και έντονες διαφορές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους υπόλοιπους δανειστές ή θεσμούς. Τους ενδιαφερόμενους, και εγώ περιμένω αυτές τις περίφημες περικοπές ή μη των συντάξεων, λοιπόν έχω μια γνώμη που δεν περιμένω ότι θα γίνει κάτι. Αν πιστέψουμε τους κυβερνώντες, υπόσχονται. Αλλά να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Και το πρώτο κακό είναι ότι βγάλαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κακά. Τώρα περιμένουμε το γεγονός αυτό. Αν από οι θεσμοί το επιτρέψουν και το υπάρχουν πλεόνασμα επαρκή, θα δώσουν, θα δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Αλλά πώς έγινε αυτό το πλεόνασμα? Εξοικονομήθηκε ένα πόλο, δεν έδωσε τα χρήματα που χρωστούσε το κράτος σε αυτούς που τα οφείλει, περίσσεψαν, περιμένουμε.
να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύετε όμως ότι αυτό είναι δίκαιο στις πλάτες των συνταξιούχων? Καθόλου δίκαιο δεν είναι, γιατί αυτά είναι χρήματα των συνταξιούχων. Δεν μας τα χάρισε το κράτος, είναι κρατήσεις δικές μας. Πρώτου του 2012 παίρναμε τα χρήματα. Τότε περικόπηκαν και απόδειξη στο γεγονός ότι ο νόμος ο 4093 κρίθηκε αντισυνταγματικός. Επομένως πρέπει να μας επιστρέψουν τα χρήματα τα οποία μας πήρανε. Δεν μας κάνουν δώρο δηλαδή. Δεν μας τα χαρίζουν. Είναι χρήματα δικά μας και οφείλουν να μας τα δώσουν. Και κακώς τα έχουν περικόψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά είπαμε. Μεταξύ δύο κακών το μη χειροβέλτιστον. Και προηγούμενα υπήρχαν κακά και τώρα ακόμα. Αλλά επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Θα τα δώσουν με ένα χέρι και θα τα πάρουν με δύο. Θα δώσουν ένα ευρώ και θα πάρουν δύο. Θα δώσουν 1.000 ευρώ και τους πάρουν 2.000 με άλλα κόλπα. Με έμεσους φόρους, με πετρέλαια, με τέλη κυκλοφορίας, με ασφάλειες, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτοί και που αναπνέουμε θέλουν φόρους για να κάνουν ένα κράτος μόνο για δημόσιους υπαλλήλους, τίποτα άλλο. Μόνο να έχουν δημόσιο. Κολχός. Πώς ήταν τα παλιά χρόνια στην Αλβανία, α, τέτοιο πράγμα θα μας κάνουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Τι έχει συντάξει, εδώ δεν άφησαν τον ελεύθερο επαγγελματία να κουνηθεί. Να αναπνεύσει για να μπορεί να πληρώσει το ΒΠΑ. Πάμε στις τραπέζες και περιμένουμε σειρά να πληρώνουμε λεφτά. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε την Αχτσιόγλου και την άλλη να κρατάει τα πάρκινγκ και να τους φαίνεται το Άγιο Φως που είναι ακριβό 100.000 ευρώ που στοιχίζει για να έρθει στην Ελλάδα για τον ελληνισμό. Να τέτοια σκέφτονται αυτοί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στρατιωτικοί, αναφέρεται ο Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νίκος Παναγιωτίδης. Ιδιαίτερη αναφορά του στα αναδρομικά των στρατιωτικών. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους στρατιωτικούς, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα πάσης φύσεως. Επίκαιρα είναι, σαφώς όπως γνωρίζουμε όλοι, το θέμα των αναδρομικών. Είναι μια δικαίωση η οποία την περιμένουμε πολλά χρόνια. Ξέρετε, η απόφαση έχει βγει το 2014, έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια και παρόλα αυτά το 50% αυτής της αναδρομικότητας δεν μας έχει δοθεί. Ακούμε πλέον ότι τις επόμενες ημέρες θα ψηφιστεί το σχετικό διάταγμα στη Βουλή, ούτως ώστε να μπορούμε στο τέλος του χρόνου, στις αρχές του επόμενου χρόνου, να αρχίσουν να μας δίνονται αυτά τα αναδρομικά. Είναι χρήματα, θέλω να τονίσω, τα οποία μας τα χρωστάνε. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα μας τα πήρανε μέσα από τις τσέπες μας, όπως είπε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα χρήματα μας επιστρέφουν. Αισιοδοξείτε ότι θα δοθούν, δηλαδή, είναι θέμα διαδικαστικό πλέον? Εκτιμώ πλέον, ναι, ότι αυτά τα χρήματα είναι πλέον διαδικαστικό το κομμάτι. Γιατί, αν θυμάστε καλά, είχε πάρθει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έλεγε, έδινε ένα περιθώριο 8 μηνών στην κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει αυτά τα αναδρομικά. Το 8μηνο λίγη αυτές τις μέρες που συζητάμε. Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι θα δοθούν. Απλά εκτιμώ, είναι η εκτίμηση προσωπική μου, ότι θα δοθούν σε χρόνο βολικό για την κυβέρνηση. Άλλα προβλήματα? Άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πολλά, θα πω έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Είναι το πρόβλημα της νυχτερινής αποζημίωσης. Ξέρετε κάτι, οι στρατιωτικοί κάνουν 24 ώρες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια αυτών των υπηρεσιών, έχει ψηφιστεί από τις αρχές του 2017 τον λεγόμενο νυχτερινό επίδομα. Είχε χαρακτηριστεί δε τότε ως δώρο του Πρωθυπουργού στις Ενόπλες Δυνάμεις. Ενώ ο νόμος ψηφίστηκε αρχές του 2017, δεν έχει ισχύσει μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχει υπογραφεί σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι συναρμόδιο Υπουργείο, θα πρέπει να υπογράψει την απόφαση. Περιμένουμε λοιπόν και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ σε νόμο ψηφισμένο του κράτους. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, τον Δήμαρχο Ιάσμου Καδίρη Μετ, τον Δήμαρχο Μαρονίας Επών Γιάννη Σταυρίδη και εκπρόσωπο του Δήμου Κομωτινής είχε σήμερα στην Κομωτινή η Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Στη συνέχεια, η Υφυπουργός επισκέφθηκε το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Οργάνης. Η Υφυπουργός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου επισκέπτεται την Κομωτινή, στην οποία κατέφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί και την καλωσόρισε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστος Μέτιος, με τον οποίο είχαν μάλιστα ολιγόλεπτη συνάντηση, ενώ στη σύσκεψη που αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε, τέθηκαν σημαντικά θέματα καθημερινότητας, αναπτυξιακά, σε συνδυασμό και με τον πρωτογενή τομέα, βάσει των αξώνων της παραγωγικής ανασυγκρότησης που είχαν τεθεί πέρσι στο ομώνυμο συνέδριο. Θα κάνουμε μια σύσκεψη, θα συζητήσουμε θέματα της Ροδόπης. Ξέρετε, και στον πρωτογενή τομέα υπάρχουν θέματα.
ιδιαίτερα με τους, μετά από τις καταστροφές της καλλιέργειας όσον αφορά το Μαβάκι και τον Καπνό. Είναι θέματα που τα γνωρίζει, κύριε Υπουργός. Τα έχουμε θέσει και στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλα θέματα υποδομών και έργων σημαντικών για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Όλα αυτά όμως θα προκύψουν μετά από τη συζήτησή μας. Καλωσορίζω και πάλι την κυρία Νοδοπούλου και θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή και ουσιαστική συνεργασία. Βρίσκομαι σήμερα στην Κομωτινή, στο πλαίσιο της περιοδίας μου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αρκετούς μήνες μετά το αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή πέρσι. Ευελπιστώ σε μια αγώνιμη συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους της περιοχής και τους ευχαριστώ για την φιλοξενία και την υποδοχή. Είναι πάγια πεποίθηση της κυβέρνησής μας και για τούτο εργαζόμαστε η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ιδιαίτερα οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί πολύ με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Θα συζητήσουμε αναλυτικά με τους δημάρχους σε ποια έργα έχουν ήδη ενταχθεί, έργα υποδομών, αγροτικής οδοποίησης, επισκευών σχολείων, παιδικών χαρών. Ταυτόχρονα στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση με προσλήψεις ως ανάσχεση λοιπόν της υποστελέχωσης των προηγούμενων ετών. Διεξάγεται ο διαγωνισμός για 8.500 προσλήψεις, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Χαρίτσης. Ταυτόχρονα με το Φιλόδημο φέρνει 1,6 δις μόνο για το 2018 έκτακτους πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά με μελλοντική πρόθεση αύξησης αυτού του ποσού, με 5% αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο για το τρέχον έτος. Επομένως, με ένα συγκροτημένο σχέδιο, με εμπιστοσύνη στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως με συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών έργων, ευελπιστούμε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη από είτε υποβαθμισμένη είτε ξεχασμένη περιοχή, αν θέλετε, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να είναι μπροστά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κυρία Νοτοπούλου, σε αυτή την περιοδία που κάνατε, όχι σήμερα, εδώ και πολλές μέρες, και τις συναντήσεις που κάνετε με τους δημάρχους και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μπαίνει καθόλου στην ατζέντα συζήτηση στο μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό? Ήδη είστε περιοδεύετε σε περιοχές που υπάρχουν κέντρα κράτησης μεταναστών. Και η Ροδόπη στο παρελθόν είχε κέντρο κράτησης μεταναστών. Άνοιξε έτσι ξαφνικά, την ίδια στιγμή έκλεισε ξαφνικά μετά από αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Προκειμένου να μην βρεθούμε πάλι στα ίδια, εφόσον το μεταναστευτικό και το προσφυγικό υπάρχει στην περιοχή μας και αυξάνεται. Υπάρχει τέτοια συζήτηση και αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που τον γνωρίζετε, ενδεχομένως και θέλετε να μας τον πείτε. Αυτή είναι η ερώτηση που θα πρέπει να απευθύνεται κατά εξοχήν στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ωστόσο, βιάζομαι να σας απαντήσω πως η προσφυγική κρίση δεν υπάρχει μόνο στην περιοχή σας ή στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο. Επομένως, η αλληλεγγύη που έχουν δείξει οι κάτοικοι της Μακεδονίας, της Θράκης, της Βόρειας Ελλάδας συνολικά, αλλά και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που τους υποδέχθηκαν, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την κρίση με ανθρωπιστικό αίσθημα πάντα. Κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το σχεδιασμό της στέγασης, φιλοξενίας, έστω και προσωρινής. Είπα στην αρχή ότι αυτό είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να απευθύνεται στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και φεύγει της αρμοδιότητάς μου. Με την έναρξη της εβδομάδας, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας ξεκίνησαν κατάληψη με κύριο αίτημα τη μη σύντησή τους και τα εκπαιδευτικά κενά. Αλλά στη συνέχεια, παρουσία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης του Σχολείου, εκπροσώπων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας, επέστρεψαν στις μαθητικές αίθουσες, αφού διασφάλισαν συνάντηση για το θέμα με το Δήμαρχο Δράμας. Επίσης, τους γνωστοποιήθηκε ότι το τέλος των καταλήψεων ζήτησε εισαγγελέας δράμας, με αποτέλεσμα όλα τα σχολεία σήμερα να λειτουργούν κανονικά. Σε κατάληψη προχώρησε σήμερα το πρωί το Μουσικό Σχολείο της Δράμας, καθώς οι μαθητές αντιδρούν έντονα στο γεγονός της μη παροχής σίτησής τους έως και σήμερα από το Δήμο της Δράμας. Τελικά, με παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία είχε λάβει εντολή από την εισαγγελέα δράμας, τα παιδιά μπήκαν στις αίθουσες και τα μαθήματα συνεχίστηκαν έως και το μεσημέρι, όπου γύρω στις 12 είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο της Δράμας, τον οποίο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του. Οι υπόλοιποι μαθητές αλλά και καθηγητές παρέμειναν έξω από το Δημαρχείο της πόλης προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ναι, σαφώς. Νομίζω ότι έχει τεθεί κιόλας στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της σύντησης του Μουσικού Σχολείου. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί από την αρχή της χρονιάς και τα παιδιά αλλά φυσικά και τους γονείς. Και τα παιδιά γι' αυτό αυτή τη στιγμή είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο επιχείρησαν
να κάνουν αυτή την κατάληψη. Βέβαια, η κατάληψη είχε το εγχείρημα αυτό είχε άσχημη κατάληξη, επειδή ενημερώθηκε η κυρία εισαγγελέας και έχει παρενέβει και διέκοψε. Γιατί σήμερα τουλάχιστον, σήμερα με τις δημοσιογραφικές μας πληροφορίες, λέγεται ότι δόθηκε εντολή να λυθούν οι καταλήψεις σε όλα τα σχολεία. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το σχολείο ξεκίνησε όμως σήμερα τη δική του κατάληψη, οπότε γι' αυτό βλέπουμε την παρουσία της αστυνομίας εδώ. Ναι, το μουσικό σχολείο σήμερα επιχείρησε να κάνει για πρώτη μέρα κατάληψη. Βέβαια δεν έγινε και τα παιδιά τώρα διαμαρτύρονται. Ισχύει αυτό που μάθαμε ότι στις 12 το μεσημέρι σήμερα έχουν συνάντηση με τον Δήμαρχο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, πιστεύετε ότι έχουν δίκιο τα παιδιά? Σαφώς και εμείς οι γονείς συμπαραστεκόμαστε, διότι το ζούμε καθημερινά. Κάθε μέρα φέρνουμε φαγητό στα παιδιά μας για να μπορέσουν να συντιστούν από το σπίτι. Ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού δράμας, Σπύρος Κιουλάνης, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε εντολή από την εισαγγελέα δράμας προκειμένου να σταματήσουν οι καταλήψεις και οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία τους και τα μαθήματά τους. Και επιβεβαίωσε επίσης ότι η κινητοποίηση των μαθητών σε διάφορα σχολεία έγινε για σημαντικά και λιγότερα σημαντικά θέματα, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο μουσικό σχολείο της δράμας το πρόβλημα της σύντησης των μαθητών ήταν το κυριότερο ζητούμενο. Υπήρξε όντως μια μικρή αναστάτωση σήμερα στο μουσικό σχολείο. Από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν καταλήψεις στα δύο μεγάλα συγκροτήματα, δηλαδή στο τρίτο και στο τέταρτο λύκειο της δράμας και στο συγκρότημα του δευτέρου λυκείου και δευτέρου γυμνασίου. Όντως υπήρξε κάποια παρέμβαση της εισαγγελέως, δεδομένου ότι οι καταλήψεις είναι παράνομες διαδικασίες και πάντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία από όλους μας, από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, για το τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, από το πρωί είχε λήξει η κατάληξη στο συγκρότημα του τρίτου και του τετάρτου λυκείου. Στο δεύτερο λύκειο υπήρξε μία συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες το πρωί, καθώς ήταν κλειστή, δηλαδή κυρίως είσοδος του σχολείου, με κάποια αντιπροσωπεία της αστυνομίας και εμείς ήμασταν εκεί. Τα παιδιά μας έδωσαν τα αιτήματά τους, τα είχαμε εμένα, μας τα ξαναέδωσαν γραπτός. Τους υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σχετικά με αυτά. Θα τα διαβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές, αν αφορούν δηλαδή το Δήμο στο Δήμο, αν αφορούν το Υπουργείο στο Υπουργείο, ό,τι μπορούμε και εμείς ως κοινότητα εδώ εκπαιδευτική να κάνουμε. Και κλείσαμε μαζί τους ένα ραντεβού μετά από μία εβδομάδα για να ενημερώσουμε για τα αιτήματα αυτά που βρίσκονται και τι ακριβώς γίνεται. Και εκεί άνοιξαν δηλαδή και το... Δεν υπάρχει σχολείο σε κατάληψη, ναι, αυτή τη στιγμή. Στην συνεχεία ήρθαμε εδώ γιατί μας μεταφέρθηκε ότι υπάρχει μία ανησυχία. Και εδώ έγινε το ίδιο. Το κύριο αίτημα των παιδιών εδώ ήταν το θέμα της σίτησης, γιατί φέτος έχει καθυστερήσει. Στο μουσικό σχολείο υπάρχει σίτηση, είναι μια διαδικασία που γίνεται με ανάθεση. Υπήρξαν κάποιες προσφυγές από κάποιους οι οποίοι θεώρησαν ότι θα έπρεπε να έχουν πάρει αυτή την ανάθεση. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια σημαντική καθυστέρηση μέχρι τώρα στο θέμα αυτό. Σήμερα υπάρχει μια συνάντηση αντιπροσωπείας των παιδιών και των καθηγητών με το Δήμο της Δράμας, ο οποίος αγωνιά και αυτός για να δοθεί μια λύση. Και μετά από μια συζήτηση που έγινε με τους μαθητές, κυρίως για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινότητα εδώ του μουσικού, άνοιξε και το σχολείο αυτό και πλέον οι μαθητές μπήκαν μέσα, συζητούν αυτή την ώρα με τους καθηγητές για τη συνέχεια του προγράμματος. Στα υπόλοιπα σχολεία, ποια ήταν τα αιτήματα που οδήγησαν τα παιδιά σε αυτήν την απόφαση? Πέρα από κάποια αιτήματα συμπαράστασης σε κάποια σχολεία των Αθηνών που ξεκίνησαν κάποια διαδικασία κατάληψης, ήταν κυρίως εσωτερικά προβλήματα, δηλαδή κάποιοι μίλησαν για το ζήτημα της θέρμανσης, που μπορώ να πω βέβαια ότι από όσο μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα δηλαδή στην δράμα. Έλλειψεις κάποιων καθηγητών, που δεν είναι πολλές, αλλά εξακολουθούν κάποια σχολεία να περιμένουμε κάποιους καθηγητές. Αυτά τα κενά βέβαια δηλώνονται, το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσλήψεις, έχουν γίνει και αρκετές φέτος, ωστόσο εξακολουθούν κάποια μικροπροβλήματα να υπάρχουν. Ήταν λοιπόν και αυτά μέσα στα βασικά αιτήματα των παιδιών. Και κάποια θέματα εσωτερικά, ένα σχολείο, στέγασης, επικοινωνίας και άλλα πολλά, τα οποία όμως είναι και αντιμετωπίζονται νομίζω εύκολα.
Είχαμε καταλήψεις και σε περιφερειακά σχολεία, όπως το Γυμνάσιο και στο Λύκειο Καλαμπακίου, τα οποία στεγάζονται σε εντελώς διαφορετικούς χώρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κτηριακό ζήτημα που έχουν. Το Καλαμπάκι σήμερα δεν έχει. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα το Γυμνάσιο Καλαμπακίου, έκανε μόνο κατάληψη. Είναι το σχολείο που έχει μεταφερθεί στην Αγία Παρασκευή και έχουν εκεί κάποια αιτήματα, κυρίως με το θέμα αυτό. Όπου εκεί βέβαια εκκρεμεί το στεγαστικό ζήτημα, κυρίως εκεί εστιάζεται. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα να βρεθεί κάποια λύση. Κατά τα άλλα, ηρεμία σήμερα στα σχολεία της Δράμας. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία μας στεναχώρησαν και μας ευαισθητοποίησαν πάνω απ' όλα, όλους μας. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να δώσουμε σύντομα στα παιδιά κάποιες απαντήσεις, αυτά τα οποία μας αναλογούν εδώ και από εκεί και μετά να έχουν αντιμετώπιση και τα άλλα τα προβλήματα, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι αρνητικά και περικλίνουν και σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών. Απέχουν από μαθήματά τους μαθητές δύο γυμνασίων της Κομωτινής, του πρώτου και του δεύτερου Κύπρου. Η Σταμενή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μέρη Κοσμίδου προσέγγισε τους μαθητές στο πρώτο γυμνάσιο για να ενημερωθεί για τα αιτήματά τους. Το μήνυμα των μαθητών του πρώτου και του δεύτερου γυμνασίου της Κομωτινής ήταν: το σχολείο πρέπει να μας εκπαιδεύει και όχι να μας παιδεύει. Και αναφερόμενοι στην κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία τους και ήταν ο λόγος που τους οδήγησε σε αποχή, τόνισαν πως υπάρχουν φθορές εντός των σχολικών κτηρίων. Είναι επιτακτική ανάγκη για συχνότερο άδειασμα των κάδων απορριμμάτων. Υπάρχουν σπασμένα θρανία, υπάρχουν και εκπαιδευτικά κενά στη δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα και επίσης οικονομική επιβάρυνση των μαθητών που κατοικούν εκτός πόλης και δεν δικαιούνται πάσο για να μπορούν να πάνε στο σχολείο τους. Το πρώτο κουδούνι της εβδομάδας δεν τους βρήκε στα θρανία τους, αλλά στο προαύριο να κρατούν πανό με το σύνθημα που προαναφέραμε και οι ίδιοι οι μαθητές να ζητούν την άμεση επίλυση των παραπάνω ζητημάτων για τα οποία ενημερώθηκε η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κομωτινής Μαρία Κοσμίδου. Επίσης να πούμε ότι έχουμε κατάληψη των σχολικών μονάδων στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ιάσμου. Τα θέματα είναι ο φυσικός, ο οποίος λείπει από το Λύκειο Ιάσμου, με αποτέλεσμα να υστερούμε λίγοστε ώρες και εκεί της φυσικής. Από εκεί και πέρα όμως είναι και εκεί επίσης υλικοτεχνικά και υποδομών. Το γυμναστήριο, το οποίο δεν είναι ασφαλές και το οποίο έχει καθυστερήσει ο Δήμος να δει πώς θα το επιλύσει, και δεν νομίζω ότι είναι καθυστέρηση του Δήμου, αλλά είναι μέσα στο όλο γραφειοκρατικό, το οποίο περνάει, ώσπου να έρθουν οι μηχανικοί του ΚΤΥΠ να δουν, να ελέγξουν, έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα. Είναι λογικό να μην επιτρέπει ο Δήμος για θέμα ασφάλειας να μην μπουν μέσα τα παιδιά στο γυμναστήριο. Ο καιρός είναι ευτυχώς ακόμη καλός, επομένως δεν χρειάζεται η χρήση του κλειστού γυμναστηρίου. Μιλάμε για θέματα, κύριε Κοσμίδου, που θα έπρεπε να λυθούν ήδη από τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη, τόσο για τις ώρες των μαθητών, τις ελλείψεις των καθηγητών και πόσο μάλλον των εγκαταστάσεων, που δεν είναι λύση να κλείνουν τα σχολεία ή τα γυμναστήρια για να μην χτυπήσει ένα παιδί. Η λύση είναι να τα φτιάξουμε. Να σας πω τώρα γιατί κάνει κατάληψη το Γυμνάσιο Ιάσμου. Γιατί ο Δήμος καλεί τη θελήση, τοποθέτησε παγκάκια και τα τοποθέτησε προς την πλευρά του Λυκείου Ιάσμου. Τα δύο σχολεία συναυλίζονται και τα παιδιά του Γυμνασίου Ιάσμου κατεβαίνουν σε κατάληψη γιατί τα παγκάκια δεν μπήκαν προς τη δική τους πλευρά. Θεωρώ δηλαδή ότι εάν θέλουμε να βρούμε αιτίες και αφορμές να κάνουμε κατάληψη και να χάσουμε το μάθημα, μπορούμε να βρούμε κάθε μέρα χίλιες. Είναι αιτίες οι οποίες οδηγούν τους μαθητές μας στο να χάσουμε ώρες διδασκαλίας, οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να καλυφθούν. Οδηγούμε τα παιδιά σε λάθος διεκδίκησης, δηλαδή δεν τους έχουμε μάθει ότι πρώτα μιλάμε και διαπραγματευόμαστε και συζητάμε και βλέπουμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Το να κατεβώ και να κάνω κατάληψη και να μην επιτρέψω τον μαθητή, τον οποίον θέλει να μπει μέσα και να κάνει μάθημα, είναι στέρηση του δικού του δικαιώματος από το δικαίωμα της εκπαίδευσης, που είναι δικαίωμα του παιδιού. Από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε πραγματικά και να λύνουμε προβλήματα. Και ενδεχομένως από τον Αύγουστο. Είναι κάποια πράγματα όμως τα οποία προκύπτουν.
τα οποία προκαλούνται από δράσεις. Δηλαδή η πολύ ωραία δράση του Δήμου Ιάσμου να βάλει παγκάκια έφερε την αντίδραση από την άλλη πλευρά. Τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν μάθει να συζητούν. Δεν τους έχουμε μάθει να συζητούν. Είναι καλή ευκαιρία να μάθουμε πώς να συζητάμε και να διαπραγματευόμαστε και πώς να ακούμε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Δευτέρα δύο γυμνάσια της πόλης μας τα οποία έχουν κάποια αιτήματα με βάση τα οποία έχουν κατεβεί στην αποχή τους. Από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής τα αιτήματα του πρώτου γυμνασίου Κομωτινής είναι η έλλειψη καθηγητή δεύτερης ξένης γλώσσας. Είναι δηλαδή τα παιδιά που έχουν επιλέξει να έχουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα γερμανικά σε τρία τμήματα από όλο το σχολείο που είναι 18, σύνολο δηλαδή 6 ώρες γερμανικής. Εδώ να πω ότι μας ζητήθηκε από το Υπουργείο την Παρασκευή και δώσαμε, την Πέμπτη μάλλον, δώσαμε τα κενά που έχουμε ανανομό. Περιμένουμε τον διορισμό των αναπληρωτών σήμερα ή αύριο. Ελπίζουμε ότι μέσα στους διορισμούς θα είναι και ο καθηγητής των γερμανικών. Ο νόμος βέβαια λέει ότι εφόσον δεν έχει καλυφθεί μέχρι ένα χρονικό διάστημα η δεύτερη ξένη γλώσσα, τότε περνάμε σε εκείνη τη δεύτερη ξένη γλώσσα που έχουμε ώρες ως νομός. Και ώρες ως νομός έχουμε στα γαλλικά. Επομένως θα μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν, εφόσον δούμε ότι καθυστερεί ο διορισμός των γερμανόφωνων, να ξεκινήσουν ως ξένη γλώσσα τα γαλλικά για να μην υστερούν έναντι των άλλων μαθητών. Αλλά αιτήματα τα οποία βλέπω είναι καθαρά κτηριακά και αφορούν στην κατάσταση της υλικής υποδομής και υλικοτεχνικής του σχολείου. Από ό,τι γνωρίζω έχει διατεθεί ένα κονδύλιο για επισκευές των σχολείων. Το πρώτο γυμνάσιο, το οποίο είναι γυμνάσιο το οποίο δέχεται και τον περισσότερο πληθυσμό μαθητικό της πόλης μας, έχει κάποια κατασκευαστικά, θα πρέπει να τοποθετηθούν προφανώς, όπως λένε τα παιδιά, νέες πόρτες σε κάποιες αίθουσες ή να βαφτούν κάποιοι τοίχοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο ζητούν να λυθεί τα παιδιά. Το επιπλέον είναι η μεταφορά μαθητών, οι οποίοι δεν δικαιούνται το λεγόμενο πάσο και δεν δικαιούνται το λεγόμενο πάσο, διότι με βάση την εγκύκλιο οι μαθητές φοιτούν στα γυμνάσια και στα λύκεια του Δήμου όπου ανήκουν. Επομένως, όσοι επιλέξουν να μην φοιτήσουν στα σχολεία του Δήμου τους, επιβαρύνονται με την μεταφορά τους. Είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τις δικές μας αρμοδιότητες, ο νόμος ορίζει έτσι, επομένως δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι τα αιτήματα των παιδιών, τουλάχιστον του πρώτου γυμνασίου, από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή, νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστρέψαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μετά τις αίρες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης έβρεσης εργασίας ενηλίκων βρίσκεται από χθες στη Δράμα και στο πάρκινγκ του Δημαρχείου της πόλης, συνεχίζοντας την περιοδία του ανά την Ελλάδα. Το Freelance Campus Bus είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και παραδίδει σεμινάρια εκπαίδευσης σε online πλατφόρμες εύρεσης εργασίες όπως παραδείγματος χάρη Upwork, Freelancing κλπ. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εύκολα και γρήγορα όπου και αν βρίσκονται, παρέχοντας έτσι τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες που ζητούν οι εργοδότες είναι όλες απομακρυσμένες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του συνεργάτη και αφορούν project μικρής διάρκειας, όπως η μετάφραση, η επεξεργασία ληστών, το data entry κλπ. Το Campus Bus μαθαίνει στους συμμετέχοντες να φτιάχνουν ένα δυνατό προφίλ, να κλείνουν projects στις πλατφόρμες, να τα υλοποιούν αποτελεσματικά λαμβάνοντας καλές κριτικές και να είναι ασφαλείς ώστε να αυξήσουν τη ζήτησή τους, συνεπώς και το εισόδημά τους.
Τα μαθήματα διαρκούν 2 ημέρες, είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται εντός του λεωφορείου που έχει διαμορφωθεί ως τάξη για να φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπολογιστές. Στη Δράμα, το Campus Bus βρίσκεται από χθες έξω από τον χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Το Campus Bus είναι, όπως το λέει και η λέξη, ένα λεωφορείο το οποίο κάνει ένα tour, όπως λέμε, δηλαδή ένα γύρο σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου προσφέρει ένα σεμινάριο, να το πω έτσι απλοϊκά, στους συμμετέχοντες για να μάθουν πώς θα μπορούσαν να βρουν μία εργασία και να δουλέψουν μέσω ίντερνετ, όπως το λένε στα αγγλικά freelancer, δηλαδή να γίνεις επαγγελματίας και να αναλαμβάνεις εργασία μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή μέσα από όλο τον κόσμο, γιατί το δίκτυο είναι ένας παγκόσμιος, θα μπορούσε να είναι ένας παγκόσμιος εργοδότης. Το σεμινάριο διαρκεί 2 μέρες. Στην πόλη μας βρέθηκε την Κυριακή και σήμερα Δευτέρα. Είναι ένα σεμινάριο κλειστό, γιατί τα σεμινάριο γίνεται μέσα στο λεωφορείο, οπότε ο χώρος είναι περιορισμένος. Είναι για 20 άτομα και διαρκεί 2 8-ωρα. 8 ώρες τη μία μέρα, 8 ώρες την επόμενη μέρα. Μέχρι τώρα, για να πω τη δική μου εμπειρία, το βρήκα απόλυτα ενδιαφέρον και καλό θα ήταν όσοι μπορούν, επειδή ήδη έχουν κάνει ένα γύρο, έχει κάνει ένα γύρο το Campus Bus σε πολλά μέρη της Ελλάδος, θα επιστρέψει από τα ίδια μέρη τα οποία πέρασε. Η διαδικασία για να συμμετάσχει κάποιος είναι πάρα πολύ εύκολη, απλοϊκότατη. Μπαίνει στη σελίδα Campus Bus του συγκεκριμένου λεωφορείου, κάνει μια αίτηση, περνάει ένα μικρό τεστ για ανθρώπους που οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είναι απλοϊκότατο το τεστ. Απλώς η βασική προϋπόθεση είναι να μιλούν αγγλικά, γιατί όλο το σεμινάριο γίνεται στα αγγλικά και οι καθηγητές, οι εισηγητές δεν μιλούν ελληνικά παρά μόνο αγγλικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στη σημερινή κοινωνία και στην Ελλάδα αλλά και ειδικά στην πόλη μας που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, ας πούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως με το τι γνωρίζουν να κάνουν. Εδώ μέσα σου μαθαίνουν το πώς μπορείς επίσης να αναγνωρίσεις τα ταλέντα σου, τα skills, τις δεξιότητές σου δηλαδή, και να τις εκμεταλλευτείς κατάλληλα ώστε να βγάλεις χρήματα. I'm Brad with Campus Bus, and we're traveling around Greece from city to city, teaching locals how to work online remotely as freelancers. Ταξιδεύουν με το Campus Bus σε όλη την Ελλάδα, από πόλη σε πόλη, για να δείξουν στον κόσμο πώς μπορεί να βρει μια εργασία ως freelancer, ως ελεύθερος πια διαδικτυακός επαγγελματίας, μέσα από το διαδίκτυο να βρει μια εργασία. Δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος για την ευκαιρία που του δίνεται να αποκτήσει μια εργασία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουν πάει στη Χαλκίδα, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στα Γιάννενα, στα Τρίκαλα. Θα πάνε από εδώ και πέρα, θα συνεχίσουν, θα πάνε στην Καβάλα, θα πάνε σε κάποια νησιά και στην πορεία θα ξανακάνουν όλο αυτό το γύρο. Mm-hmm. Τι έχουν βρει, τι έχουν ανακαλύψει, το μέγεθος της ανεργίας είναι υψηλό στην Ελλάδα? Βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι Έλληνες σε αυτή τη δυνατότητα που δίνει το Campus Bus και έτσι τους δίνεται, βρήκαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι με πάρα πολλές δεξιότητες και ικανότητες και έτσι κατάφεραν να φέρουν την παγκόσμια κοινότητα εργασίας στην Ελλάδα και τους Έλληνες επαγγελματίες σε όλο την παγκόσμια αγορά. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά ίσως δεν έχουν γίνει αντιληπτές και δεν έχουν εμφανιστεί αυτές οι ευκαιρίες. Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη θα αναρτηθούν στο TaxisNet το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου και η εξόφληση των τελών θα γίνει έως το τέλος του έτους αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Το συνολικό ποσό που θα κληθούν και φέτος να πληρώσουν οι κάτοχοι γιοταχοί ανέρχεται σε περίπου 1,2 δις ευρώ. Μέσα στο Νοέμβριο θα αναρτηθούν τα τέλη κυκλοφορίας και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός για την πληρωμή των τελών και θα πρέπει για το λόγο αυτό να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του TaxisNet «Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας οχημάτων». Οι ιδιοκτήτες οχημάτων πληρώνουν το τέλος με βάση την ταυτότητα οφειλής που υπάρχει στο ειδοποιητήριο.
Όσοι εξοφλήσουν μέσω web banking χρειάζονται μόνο αυτήν την ταυτότητα οφειλής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Μέσω πιστωτικής κάρτας οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας 2019 σε 12 άτοκες δόσεις. Σε ορισμένες τράπεζες, ακόμη και αν ο οφειλέτης δεν έχει τον κωδικό πληρωμής, μπορεί να πληρώσει το ποσό βάζοντας στην σχετική καρτέλα τον αριθμό κυκλοφορίας και το αφημί του. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, φαίνεται ότι και φέτος το ύψος των τελών θα παραμένει ίδιο με πέρυσι. Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Πάλι θα μας τα πάρουν κανονικά. Γιατί περιμένετε να αυξηθεί η τιμή? Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Γιατί είναι άδικο. Φτάνει κι άλλο. Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας Κώστας Κεραμιδάς έκανε δηλώσεις για το ζήτημα των κτηρίων του ΝΑΟΚ και του ΟΘΑΚ στο λιμάνι της Καβάλας, καθώς έως το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Ιδάλλως θα μείνουν δίχως στέγη δεκάδες σωματεία στον νομό και εκατοντάδες στην υπόλοιπη χώρα. Με κοινή υπουργική απόφαση αναμένεται να λυθεί το θέμα μίσθωσης των κτηρίων του ΝΟΚ και του ΟΘΑΚ στο λιμάνι της Καβάλας, καθώς αν δεν επιληθεί θα καταστραφεί ο ναυταθλητισμός και κάθε αθλητική δραστηριότητα στην περιοχή, αφού δεν θα έχουν δικούς τους χώρους να στεγαστούν όλα τα σωματεία. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καβάλας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας, Κώστας Κεραμιδάς, αλλά αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ναυτικός Ομίλος Καβάλας έχει κάνει πρόσφατα ένα αίτημα στον οργανισμό Λιμένα Καβάλας για παράταση των μισθωμάτων των ακινήτων, που ως γνωστότερα λέμε ΝΟΚ, τα κτίρια του ΝΟΚ, για άλλα 15 χρόνια. Αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι ισχύουν σαν νομοθεσία, λέει ότι πρέπει τα μισθώματα να είναι τριετή κατόπιν διαγωνισμού. Σε συνάντηση που κάναμε στο ΤΑΙΠΕΔ με τον πρόεδρο και τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ στον οργανισμό Λιμένα, κύριο Θάνο Λιάγκο, μας είπαν ότι έχουν μιλήσει ήδη με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να γίνει μια κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε τα ναυταθλητικά σωματεία πανελλαδικά, όχι μόνο για την Καβάλα, αλλά πανελλαδικά, να μπορούν να εξαιρεθούν από αυτή την υποχρέωση να μπουν σε διαγωνισμό ανταγωνίζοντας ιδιώτες. Αυτό βέβαια από τότε που έχει γίνει η συνάντηση, ένα μήνα τώρα, προσπαθούμε να βρούμε τον Γενικό Γραμματέα Εμπορικής Ναυτιλίας υπεύθυνο για τα λιμάνια, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Λαμπρίδη, Χρήστο Λαμπρίδη, και δεν μας απαντάει στα τηλέφωνα, ή απαντάει η γραμματέας του και μας περιμένει να κλείσουμε μια συνάντηση, όχι εμείς αλλά η Ομοσπονδία, διότι το θέμα δεν είναι μόνο στην Καβάλα, δεν αφορά μόνο τον ΝΟΚ και τον ΟΘΑΚ, αλλά όλη την Ελλάδα, και αν δεν λυθεί, κινδυνεύουν όλοι ο ναυταθλητισμός στην Ελλάδα να καταστραφεί. Αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει. Μιλήσαμε και με τους τοπικούς βουλευτές, μιλήσαμε και με τις κυβέρνησεις, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με την αντιπολίτευση, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε και σχετική επερώτηση στη Βουλή. Η απάντηση που πήρε δυστυχώς από τον οργανισμό Λιμένα είναι ότι ισχύει αυτό που σας είπα, διαγωνισμός με τριετή μίσθωση. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει να αλλάξει σύντομα, διότι τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουμε με τον οργανισμό που συντάχθηκαν το 2003, λήγουν το 2018, τώρα το Δεκέμβριο. Διαφορετικά θα κινδυνεύουμε τα σωματεία 70 χρόνων και πλές στον αθαθλισμό, να μην έχουν το χώρο τους, να μην έχουν τα έσοδα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούμε να πληρώσουμε κυρίως τους φόρους που οφείλουμε στο δημόσιο, το ΙΕΚΑ των προπονητών, τους μισθούς των υπαλλήλων, διότι τα μισθώματα που εισπράττουμε, τα ενίκια που εισπράττουμε από τα καταστήματα, φορολογούνται αυτοτελώς, και επομένως αν απότομα σταματήσει αυτό το έσοδο, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε
κυρίως προς το κράτος. Επομένως, το πρώτος χαμένος θα είναι πέραν του ναυταθλητισμού και το ίδιο το κράτος. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ήδη στα καταστήματα τα οποία εργάζονται σήμερα. Πρόσφατα κάναμε και μια συνάντηση την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πήραμε ένα ψήφισμα ομόφωνο. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις συμφώνησαν με το αίτημά μας και θα στείλουν ένα ψήφισμα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που να ζητάνε την παράταση των μισθώσεων και την αλλαγή βασικά του σχεδίου αυτού του νόμου για να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Αθλητισμού με Ναυτιλίας. Εκεί πιστεύουμε ότι είναι η λύση. Αυτό μας πρότεινε το ΤΑΕΠΕΔ, αυτό μας πρότεινε και ο Οργανισμός Λιμένα για να μπορέσει να δώσει την παράταση των μισθωμάτων, των μισθείων που θέλουμε. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας η αλλοή απέστροφας από 1 Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για την προστασία της αναπαραγωγής της. Από την 1η Νοεμβρίου του 2018 έως και τις 15 Φεβρουαρίου του 2019 απαγορεύεται η αλιεία της πέστροφας προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προστατευτεί ο γόνος και ανεμπόδιστα οι πέστροφες που υπάρχουν σε όλους τους ποτάμιους χώρους στο νομό της Αδράμας να αναπτυχθούν. Πάμε να δούμε πού κατοικούσε η πέστροφα και από πού έχει φύγει και πού βρίσκεται. Εδώ στο Νέστο, όσοι πέστροφα υπήρχε στο ποταμό Νέστο, ανέβηκε στα ρέματα από τη στιγμή που έγινε λίμνη με το φράγμα του θησαυρού. Ό,τι υπήρχε εδώ πέρα ανέβηκε πάνω στη λίμνη, στα ρέματα. Mm-hmm. Στο Δεσπάτι, εδώ πέρα, στο Βαθύρεμα ή Μούσδεν, στο Αρκουδόρεμα. Το Αρκουδόρεμα βέβαια βλέπετε είναι το μόνο ποτάμι, ρέμα, το οποίο είναι εκτός των δύο φραγμάτων και η σημαντικότητα του Αρκουδορέματος είναι ότι είναι το μόνο μη κλεισμένο. Το νερό του δηλαδή δεν χύνεται στη λίμνη αλλά στο ποτάμι και συντηρεί τα φερτά υλικά τους κάτω. Από την 1η Νοεμβρίου έως την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους υπάρχει νομοθεσία, βασιλικό διάταγμα, το οποίο απαγορεύει την αλία της πέστροφας με σκοπό να προστατευτούν τα ιχθυοαποθέματα και η αναπαραγωγή της πέστροφας που γίνεται αυτό το διάστημα. Και εμείς εδώ έχουμε αρκετές, να το πω έτσι, ομάδες αυτού του ψαριού, γιατί έχουμε και λίμνες, έχουμε και ποτάμια. Έχουμε αρκετούς πληθυσμούς που εντοπίζεται η πέστροφα στα ρέματα. Στο Δεσπάτι, στο Αρκουδόρεμα, στο Μούσδεν ή Βαθύρεμα. Στις λίμνες δεν έχουμε πέστροφα. Η πέστροφα είναι ρεόφυλλο είδος που θέλει ποταμίσιο. Από τη στιγμή που ο Νέστος έγινε φραγμαλίμνη και έγινε λίμνη, η πέστροφα έφυγε, μετανάστευσε στα βόρεια ρέματα του ποταμού Νέστου. Οπότε υπάρχουν αρκετοί πληθυσμοί της ενδυμικής άγριας πέστροφας εδώ στα ρέματά μας και είναι πολύ, πολύ καλό να την προστατεύσουμε αυτό το διάστημα που γίνεται η αναπαραγωγή της. Οπότε λοιπόν όσοι είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, έτσι δεν είναι, γιατί αλλιώς υπάρχει και η σχετική τιμωρία. Ναι, όλοι και οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες. Βέβαια, οι επαγγελματίες για να πάνε στα ρέματα δεν πάνε με βάρκα, μόνο αν πάνε και ρίξουν δίχτυα. Αλλά και για τους επαγγελματίες και για τους ερασιτέχνες απαγορεύεται αυτό το διάστημα και θα πρέπει να προσέξουν γιατί υπάρχουν και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Την τελευταία εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της Δράμας θανατώθηκαν με φόλες αρκετά αδέσποτα ζώα, σκυλιά και γάτες, ενώ κάποιος πυροβόλησε και σκότωσε ένα σκυλάκι. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η πρόεδρος της φιλοζωικής εταιρείας Δράμας, Ζωή Καριοφιλίδου, καταγγέλει το γεγονός και ζητά τη συνεργασία όλων των πολιτών για να εξαλειφθεί το φαινόμενο να ρίχνουν φόλες σε απροστάτευτα ζώα. Σε έξαρση βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η θανάτωση των ζώων με φόλες, είτε αυτά είναι αδέσποτα σκυλιά είτε αδέσποτες γάτες. Όπως ανάμεσα στα άλλα αναφέρει η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου της Δράμας,
Ζωή Καργιοφυλλίδου, το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχουν θανατωθεί ζώα που δεν φταίνε σε τίποτε. Μάλιστα κατηγορεί όσους με οποιονδήποτε τρόπο καλύπτουν αυτούς που γνωρίζουν ότι το έχουν κάνει, θεωρώντας τους όχι μόνο ως ηθικούς αυτούργους, αλλά και ως συμμετέχοντες στη θανάτωση των ζώων, που θεωρείται πολύ σοβαρό αδίκημα. Να ξεκινήσω πρώτα, πρωτού μια εβδομάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο. 4 σκυλιά από φόλες. Εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα για ένα σκυλί το οποίο έσερνε και πολύ πιθανόν να μαζεύτηκαν σκυλιά και ενόχλησαν κάποιον και έβαλε φόλες. Εγώ θέλω να πω τους κυρίους αυτούς που έχουν σκυλιά θηλυκά και τα οποία δεν στηρώνουν, καλά θα κάνουν τουλάχιστον, δεν θέλουν μάλλον να τα στηρώσουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια του Δήμου, καλά θα κάνουν να τα βάζουν σε μια αποθήκη μέσα στο σπίτι τους, που να μην δημιουργούν πρόβλημα ούτε στους γείτονες, αλλά και ταυτόχρονα να μην μαζεύουν τα σκυλιά. Το πρόβλημα δεν είναι γιατί μαζεύονται σκυλιά, το πρόβλημα είναι γιατί έχει στείλει το σκυλί ο κύριος και δεν δέχονται να τα στηρώσουν. Λοιπόν, συγγνώμη που διαβάζω γιατί είναι αρκετά περιστατικά. Είχαμε προχθές ένα περιστατικό στους Κομνηνούς, στην περιοχή των Κομνηνών, πυροβόλησε κάποιος ένα σκυλάκι, το οποίο φυσικά σκοτώθηκε. Η γειτονιά γνωρίζει ποιος το έκανε, αλλά δεν μιλάει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι την ίδια ευθύνη έχουν και αυτοί που ξέρουν και δεν μιλούν. Δηλαδή, δεν θα πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί? Με πόση ευκολία βγάζει το όπλο αυτός και σκοτώνει ένα σκυλάκι? Δηλαδή, ένα μικρό σώμα κιόλας, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Τα αγαπούσαν όλοι στη γειτονιά. Δεν είχαμε ποτέ παράπονα από κάποιον που να λέει δημιουργεί πρόβλημα στους γείτονες ή τέλος πάντων είναι επιθετικό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι την ίδια ευθύνη έχει και αυτός ο οποίος γνωρίζει και δεν μιλάει. Στη Νέα Μισό, 4 γατάκια, τα οποία τα 3 παγωμένα, τα 2 τα πήγα στην κυρία Παναγιωτίδου. Το ένα σώθηκε, το μικρό το οποίο το έχω σπίτι μου και το φιλοξενώ. Το άλλο έχει τελειώσει. Και τη μανούλα η οποία είχε τα γατάκια την κάναμε στήρωση και την αφήσαμε για την περιοχή. Μιλάω για την περιοχή συγκεκριμένα. Καλά θα κάνουν να κάνουν την προσευχή τους κάθε πρωί και να λένε δόξα τω Θεώ που είμαστε γεροί, παρά να βάζουν φόλες και να πηγαίνουν σε εκκλησίες και να κοινωνούν. Και ξέρω γιατί το λέω. Και είχαμε και ένα δέσποτο στον Ξηροπόταμο, το οποίο το βρήκανε, αλλά σε προχωρημένη σύψη, και δεν ξέρουμε αν πραγματικά είναι από αυτοκίνητο ή είναι από φόλα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, εδώ και μία εβδομάδα, να βάζουν φόλες σε γάτες και σε σκυλιά. Και έχω την εντύπωση ότι δεν ενοχλούν σκυλιά, που δεν ενοχλούν μάλιστα, βάζουν φόλες. Καλά θα κάνουν αυτοί οι κύριοι να κάνουν την προσφύγηση, να λένε δόξα τω Θεώ που ζούμε, και να μην βγάζουν το άχτι τους, την κακία τους, το μίσος σε σκυλιά ή σε γατιά τα οποία δεν φταίνουν σε τίποτα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι εγκληματίες. Απλώς δεν μπορούν να κάνουν κακό στον άνθρωπο γιατί φοβούνται και βγάζουν τα άχτι τους σε ανυπεράσπιστα ζωάκια. Εγώ ντρέπομαι ειλικρινά. Θλίβομαι για αυτούς που κακώς για μένα υπάρχουν και κακώς λέγονται άνθρωποι. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του δραμηνού σκηνοθέτη και συγγραφέα Θεόδωρου Κοτανίδη, Διαχείριση Συναισθημάτων, από τις εκδόσεις Δρομολόγιο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας. Στην εκδήλωση συνδιοργανωτής είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροβά του ΚΑΡΣ. Πρόκειται για ένα βιβλίο με τον τίτλο Διαχείριση Συναισθημάτων και με υπότιτλο Πώς πιάνουμε σε εισαγωγικά τα συναισθήματα στα χέρια, πώς μπορεί ένα συνέστημα να σου τα δώσει όλα και κάθε τι που κάνουμε είναι συνέστημα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι μια δουλειά εδώ και 14 χρόνια, δηλαδή μέσα από την ιδιότητα του σκηνοθέτη και στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε χαρακτήρες που θα ανεβάσουν πάνω στη σκηνή, διαπίστωσα κάποια στιγμή πως στο χώρο του συναισθήματος υπάρχει άγνοια γενικότερα. Και ξεκινώντας λοιπόν από το χώρο του θεάτρου, πήρα την απόφαση να το διοχετεύσω ευρύτερα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο σας βιβλίο? Ναι, αυτό είναι, όσον αφορά την έρευνα δηλαδή πάνω στο συναίσθημα, είναι το πρώτο. Και ακολουθούν μετά, υπάρχει ετυμολογία των συναισθημάτων, υπάρχει διακυβέρνηση των συναισθημάτων, υπάρχει η εκδήλωση συναισθημάτων, δηλαδή από εδώ και πέρα, έχω βάλει μπροστά δηλαδή μια προσπάθεια έτσι ώστε να καλύψω όσο μπορώ περισσότερο το κενό που υπάρχει γύρω από το συναίσθημα. Να πούμε ότι έλεγετε την καταγωγή σας από εδώ, από τη Δράμα, έτσι? Ναι, είμαι γέννημα θρέμα Δραμηνός, δηλαδή μεγάλωσα εδώ στο Μαυρόβατο Δράμας και στη Δράμα και έφυγα ως εσωτερικός μετανάστης μετά το στρατό, και τώρα μένω Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση πού θα γίνει, πότε? Ναι, την παρουσίαση την εκδηλώνουμε, την οργανώνουμε με τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο του Μαυροβάτου, το ΚΑΡΣ,
και πρόκειται να παρουσιαστεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας, του Δημαρχείου της Δράμας, την Κυριακή στις 11 του μηνός, 11 Νοεμβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δρομολόγιο. Mm-hmm. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους, φαντάζομαι. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλο το κοινό της Δράμας να έρθει. Θα υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, έτσι ώστε να είναι μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου, να επικοινωνήσουμε και να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να το αποκτήσουμε και να το κατανοήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να πάμε να δούμε τώρα την ενότητα στο Δελτίο Ειδήσεων «Βελτιώνουμε τα ελληνικά μας» με τη φιλόλογο Ελπινή Κιτζάρα. Ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Καιρού. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.